Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο δεν άντεξε μέχρι το τέλος, έχασε κρίσιμες βολές και κάπως έτσι η Μακάμπη το εκμεταλλεύτηκε επικρατώντας την παράταση των Πρασίνων στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 81-86. Ουσιαστικά οι δύο πρώτες περίοδοι άνοιγαν στην ομάδα της Μακάμπη η οποια προκυθηκε προηγήθηκε 15-20 και 24-39 με τον Παναθηναϊκό να μοιάζει ανίκανο να επιστρέψει. Ωστόσο, από ένα σημείο και πέρα, ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος χάρη στον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίο στην συνέχεια είχε την ευτυχία να έχει μαζί του σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και αρκετά ανεβασμένη ψυχολογία τόσο τον Κώστα Αντετοκούμπο όσο και τον Λούκα Βιλτόσα. Και κάπω έτσι, οι πράσινοι μείωσαν 6 λεπτά πριν το τέλο 62-64 και με τρίποτο του Αργεντίνου βρέθηκαν και στο συν 2 70-68. Το μάτς ήταν derby Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 72-70 με μία στις δύο βολές του Μίτογλου. Ο Σόρκιν πήγε στην γραμμή σε φάουλ του Λεσόρ. Ο ψηλός του Μακάμπη είχε 0 στα 2 αλλά ο Νίμπο με φόλεου έκανε το 72-72. Στη τελευταία επίθεση ο Βιλίτος αστόχησε σε τρίποτο και το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μείον 5, 75-80 έφτασε στο μείον 1, 79-80. Ο Μπλάτ με δύο βολές διαμόρφωσε το 79-82, 14 δεύτερο από τη λήξη, ενώ 6 δεύτερα πριν τη λήξη, ο Σλούκας κέρδισε τρεις βολές, είχε όμως μόλις δύο εύστοχες για το 82-83. Ο Μπράουν δεν αστόχησε, ο Βιλντόζα έκανε λάθος και ο Κλίβελαν διαμόρφωσε το τελικό 81-86. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού, πρώτο σκόρερ και καλύτερο παίκτη ήταν ο Βιλντόζα που είχε 15 πόντου ο Γκριγκόνης συμπλήρωσε 13, ο Μίτο Γλουγι 11, ο Λεσόρ 12 και ο Αντετοκούμπο 10. Για την Μακάμπη, ο Μπαρτολομέο είχε 15 πόντους, ενώ ο Νίμπο Μπλατ Μπράουν είχαν από 12, με τον Κόλστον Αιρπροτοσκόρερ με 21 πόντους.